Και πάμε όλοι μαζί να υποδεχθούμε τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, είναι Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο υπεύθυνος βεβαίως του εμβολιαστικού προγράμματος. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Γραμματέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από τα επικαιροποιημένα εμβόλια, τα οποία έχουν έρθει στην χώρα μας. Για ποιες κατηγορίες, ποιοι θα αρχίσουν να εμβολιάζονται και πότε, κύριε Γραμματέα? Ωραία, θα σας πω κάποια πράγματα. Καταρχήν τη Δευτέρα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις που η καθηγήτρια θα δώσει και τις επικαιροποιημένες συστάσεις. Έχουμε τα επικαιρωμένα εμβόλια κατά της όμικρον 1. Ο εμβολιασμός θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα και πολύ σύντομα, πολύ πιο σύντομα από όσο περιμέναμε, πιστεύουμε αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε στη χώρα μας και τα επικαιροποιημένα εμβόλια της όμικρον 4 και όμικρον 5. Το βασικότερο μήνυμα της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού είναι ότι δεν αναβάλουμε τον εμβολιασμό μας περιμένοντας ένα καινούριο εμβόλιο, γιατί δεν αξίζει το κέρδος αυτή την αναμονή. Άρα η σύσταση είναι άνω των 60, όλοι να κάνουν την τέταρτη δόση και στις νεότερες ηλικίες τα άτομα τα οποία έχουν συνοδά προβλήματα, αφού μιλήσουμε με τον γιατρό τους, να εμβολιαστούν. Άρα, Οκτώβριο λέτε θα έχουμε τα επικαιροποιημένα για την όμικρον 4 και όμικρον 5. Πώς θα το καταλάβουν αυτό οι πολίτες, ότι ποιο εμβόλιο τους χορηγείται? Θα υπάρχει τρόπος? Βεβαίως. Οι πολίτες θα ενημερώσουμε και θα ξέρουν το εμβόλιο το οποίο τους χορηγείται, ναι. Για το γενικό πλήθος. Στο σύστημα δηλαδή θα αντιλαμβάνεσαι ποιο κλείνεις και θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πότε αρχίζει ο εμβολιασμός. Άρα θα σταματήσετε να παραλαμβάνετε τα παλιά εμβόλια και θα παραλαμβάνετε μόνο τα καινούργια, τα επικαιροποιημένα. Σωστά. Μάλιστα. Πάντως είναι πολλοί πολίτες, Χρήστο, που είναι διστακτικοί και καλώς κάνει και το επισημαίνει για μια ακόμα φορά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, που λένε θα προτιμούσαν να περιμένουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο, αλλά λένε σε κάθε τόνο οι ειδικοί, αλλά και ο κύριος Θεμιστοκλέους μας λέει τώρα, ότι καλό θα είναι όποιο εμβόλιο υπάρχει να το κάνουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι άνω των 60. Μάλιστα. Εκτός από τους άνω των 60 για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή ο γενικός πληθυσμός προφανώς θα τον καλέσετε τέλος Οκτώβρη, φαντάζομαι, να πάμε να εμβολιαστούμε. Θα εμβολιαστούμε με το επικαιροποιημένο εμβόλιο? Από εδώ και πέρα θα μιλάμε για τις ενισχυτικές δόσεις μόνο για επικαιροποιημένα εμβόλια. Τα πρώτα εμβόλια θα μείνουν μόνο για την πρώτη και δεύτερη δόση, για το βασικό σχήμα εμβολιασμού. Αν θα ανοίξει όχι για τον γενικό πληθυσμό, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι στους άνω των 60 και οι υπόλοιποι είναι όσοι έχουν συνοδά προβλήματα. Θα έχουμε υποχρεωτικό. Συγγνώμη, Δέσποινα, μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θεμιστοκλέους. Αν κάποιος πάει να κάνει εμβόλιο τώρα, τέλος Οκτωβρίου πρώτη φορά, θα κάνει το επικαιροποιημένο ή το πρώτο-πρώτο? Όχι, το πρώτο-πρώτο. Τα επικαιροποιημένα έχουν μόνο έγκριση αυτή τη στιγμή για ενισχυτικές δόσεις. Μάλιστα. Θα υπάρχουν υποχρεωτικότητες, κύριε Θεμιστοκλέους, αυτό το χειμώνα που έρχεται? Υπάρχουν σκέψεις για μέτρα στο τραπέζι, όχι, για τους άνω των 60 ή... Αυτό δεν είναι πιθανό αυτό. Μάλιστα, αλλά δεν θα έχουμε υποχρεωτικότητα. Και με τις άλλες χώρες που το συζητήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι συμφωνούμε ότι μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση στην πανδημία. Δεν αναμένεται να υπάρξουν υποχρεωτικότητες. Τι θα γίνει με τους ανοσοκατασταλμένους και το δεύτερο είναι τι γίνεται με τα παιδιά? Τι πρόβλημα θα υπάρχει για τα παιδιά, κύριε Γραμματέα? Τα παιδιά αναμένουμε την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αν θα κάνουν ενισχυτική δόση κάποιες ηλικίες που δεν έχει ανοίξει ακόμη. Πότε? Οι ανοσοκατασταλμένοι, το πιθανότερο, γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία, μπορεί να προχωρήσουν και σε πέμπτη δόση, αλλά είναι μόνο για αυτούς. Αυτά είναι τα οποία θα ξεκαθαρίσει η κυρία Θεοδωρίδου την Δευτέρα, που θα είναι και η επίσημη ενημέρωση. Πόσες δόσεις έχουν έρθει, κύριε Θεμιστοκλέους, από τα εμβόλια αυτά? 400.000. Έχουμε, δηλαδή, άρα πιστοποιητικό εμβολιασμού τελώς. Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Το πιθανότερο, να σβήσουμε την εφαρμογή, δηλαδή. Να μην περιορισμεί την διακίνηση, ναι, δεν είναι πιθανό να υπάρξει. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θεμιστοκλέους και για τον προσωπικό γιατρό. Το συζητάμε εδώ και μέρες, Χρήστο και Γιάννη. Θες κάτι για τα εμβόλια? Εγώ ήθελα να κλείσουμε, συγγνώμη, να κλείσουμε για τα εμβόλια, εάν η διαδικασία θα είναι ίδια για όσους θα πάνε να εμβολιαστούν. Ακριβώς ίδια. Οι πολύ εξοικειωμένοι και μπορώ να πω και ευχαριστημένοι, θα είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Τα εμβολιαστικά κέντρα θα είναι τα ίδια, γιατί έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τα εμβολιαστικά κέντρα, το έχετε δει τα τελευταία 18 μήνες, ότι μπορούμε να τα αυξάνουμε και να τα μειώνουμε ανάλογα με την ζήτηση την οποία υπάρχει. Μάλιστα. Και στα νησιά, στην άγωνη γραμμή, που είδαμε πολλές φορές ότι πήγατε και εμβολιάσατε. Θα πάμε όπου υπάρχει ζήτηση για εμβόλιο, θα πάμε. Η επιχείρηση ελευθερίας έχετε δει και να ανοίγει και να κλείνει τη δυναμικότητα και με τον ίδιο τρόπο θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους. Είναι business as usual, δηλαδή πλέον είναι στην καθημερινή μας. Όπως λέμε και στην Τρίπολη. Έλα, δέσουμε για να ξέρετε, εμείς εδώ συζητάμε πολύ συχνά για τον προσωπικό γιατρό.
στηρίζει αυτή η εκπομπή αυτό το εγχείρημα και επειδή ασχολείστε δεν και με αυτό. Δεν γραφόμαστε εμείς, είμαστε του ΕΔΟΕΑΠ, ξερούμαστε. Έχουμε δικό μας σύστημα. Ναι, εσείς φταίτε γι' αυτό. Σε λίγο θα παρακαλάτε και εσείς να μπείτε στο προσωπικό γιατρό. Σας είχα ρωτήσει και μου είχατε πει ότι πρέπει να αναπεριμένουμε λίγο. Δεν βλέπω, κύριε Θεμιστοκλέος, μιας το ανοίξετε, δεν βλέπω πολλά παρακάλια. Βλέπω δισταγμό και πολλά ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα βασικά ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και εδώ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο είναι, λέει ένας άνθρωπος, εγώ έχω έναν γιατρό 20 χρόνια, 30 χρόνια, ο οποίος δεν εγγράφεται στην πλατφόρμα. Τι θα κάνω? Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να δώσουμε λίγο τα στοιχεία για να δείτε πώς πηγαίνει. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε τα 2,5 εκατομμύρια εγγραφές, με το σημαντικότερο ότι έχουμε 300.000 εγγραφές σε 4 μέρες. Άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν μεταβάλλουμε τις σχέσεις που έχουν οι πολίτες με τους γιατρούς τους. Εμείς δίνουμε μια εξτρά δωρεάν παροχή. Αν ο πολίτης αποφασίσει να την ακολουθήσει, είναι στο δικό του, στη δική του απόφαση. Δεν διαταράσσουμε τη σχέση με τον γιατρό. Το κράτος έρχεται να οργανώσει την πρωτοβάθμια και να δώσει μια εξτρά δωρεάν παροχή που θα είναι σύμβουλος υγείας και για διάγνωση και για θεραπεία και για αγωγή υγείας και για πρόληψη. Μάλιστα. Υπάρχει και το πέναλτι όμως. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, Δέσποινα. Βεβαίως. 10% υπάρχει το πέναλτι το οποίο κάποιος για να μην έχει το πέναλτι. Η μόνη διαδικασία είναι η απλή διαδικασία της εγγραφής. Στο διαδικτυακά είναι σε 5 λεπτά και έχουμε ήδη ανοίξει από χθες και τα φαρμακεία, τα οποία ήταν πολύ πετυχημένη η συμβολή τους στον εμβολιασμό, που απλώς και εκεί σε 5 λεπτά κάποιος μπορεί να γραφτεί. Άρα το πέναλτι είναι συνδεδεμένο με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και είναι ένα αντικίνητρο που εφαρμόζεται σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καλημέρα κύριε Θεμιστοκλέος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγο.